Καλησπέρα φίλοι μου. Ξεκινήσαμε και το σημερινό live μεταδίδουμε ζωντανά 31/1/2018. Μέχρι να μπουν οι φίλοι μας, θα πούμε πάλι για τα ομαδικά σεμινάρια που κάνουμε κάθε Κυριακή, τα ιδιαίτερα, και για το κανάλι μας στο YouTube. Ο καθένας μπορεί να μπει. Έχουμε ανεβάσει εκεί πέρα θελοντικά πολλή εργασία για τους ανθρώπους που ψάχνονται. Καλησπέρα λοιπόν και πάλι σε όλους και θα περιμένω να μπουν οι φίλοι μας μέσα. Ωραία. Καλησπέρα και στην Εύα και στο Θοδωρή, στην Πόπη. Σε όσους προλαβαίνω να βλέπω, εν πάση περιπτώσει, να ξεκινήσουμε σήμερα στη Μαρία. Θα περιμένουμε ένα λεπτό ακόμα να μπουν οι φίλοι μας και θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με ένα θέμα τη σημερινή εποχή. Πολλοί φίλοι μου λένε ότι παίρνουν διαζύγια. Άρα θα ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα του γάμου, φίλοι μου. Να μιλήσουμε, να πούμε 2-3 πραγματάκια. Την πραγματική ουσία του γάμου. Ο γάμος σημαίνει ένωση. Ο γάμος σημαίνει δεσμός. Εμείς χρησιμοποιούμε το γάμο σαν ένα συνειδητό δεσμό. Όλη η θρησκεία βασίζεται πάνω σε συγκεκριμένες δασκαλίες για την αναβάθμιση του ανθρώπου. Μέσω και κάτω από αυτή την κατεύθυνση, δύο άτομα που θέλουν να προχωρήσουν σε συγκεκριμένη κατεύθυνση αποφασίζουν να δεθούν μεταξύ τους. Βλέπετε εδώ στον κόσμο της εσάρκωσης, στον κόσμο που ζούμε, υπάρχουν ορισμένοι ομοιοκρατασμοί, συγχρονισμοί, αλλά και συνειδητά δεσίματα. Όταν ένας άνθρωπος θέλει να ενωθεί ολικά με κάποιον, τότε λέμε ότι κάνει έναν ιερό γάμο και εκφράζει την ένωση σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα τσάκρας. Θα μπορούσαμε να πούμε και το ερωτικό και το σεξουαλικό και το συναισθηματικό και το διανοητικό. Και φυσικά με σκοπό να φτάσουν στην καρδιά. Όταν ο άλλος δένεται με το τέρι του, θα λέγαμε φίλοι μου, σημαίνει ότι αυτή η ιερή ένωση έχει το προσωρινό και το διαχρονικό της και ακόμα και το αιώνιο δεσμό της. Εδώ λοιπόν κάθε ψυχή που θέλει πραγματικά να παντρευτεί πρέπει πρώτα να έχει μάθει τον εαυτό της σε ένα σημείο ώστε να θέλει να διαλέξει μια κατεύθυνση, να έχει διαλέξει μια κατεύθυνση συνειδητά και το άλλο άτομο επίσης. Βλέπετε, είναι όλη η ουσία του γάμου μια συνειδητή, θα λέγαμε, επιλογή από συνειδητούς ανθρώπους, όχι μόνο για να κάνουν παιδιά, όχι μόνο γιατί απλά το λέει κάποια διδασκαλία, αλλά γιατί παντρεύονται, αλλάζουν, ενώνουν τις άβρες τους, άρα ενώνουν και το κάρμα τους και προχωράνε μαζί, δεμένοι όπως οι ορειβάτες, αν πέσει ο ένας, τραβάει κάτω και τον άλλον. Ο ένας στηρίζει τον άλλον, ο ένας βοηθάει τον άλλον και δεν μπορούν να συμπεριφέρονται μόνο ατομικά, αλλά και συλλογικά. Αυτή η ιερή ένωση, φίλοι μου, του γάμου, μπορεί να μας εξυψώσει, δίνοντας στην πραγματικότητα, στον εαυτό μας, αλλά και στο άλλο τέρι, εκείνη τη δυνατότητα να μπορεί από κοινού, μέσω του εμείς, μέσω μιας πιο μεγάλης μονάδας που απαρτίζεται από δύο άτομα, να προχωρήσουν και να αλληλοβοηθηθούν στη ζωή, κοινωνικά, εσωτερικά και το οτιδήποτε άλλο μπορούν να πραγματοποιήσουν αυτοί οι δύο άνθρωποι.
στη συγκεκριμένη εποχή που ζούμε, σας έχω πει ότι αυτόν τον καιρό όλοι οι μαγνητισμοί, όλη η βαρύτητα έρχεται στον εαυτό και οι άνθρωποι καλούνται να μάθουν τον εαυτό τους. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι για τους ανθρώπους που δεν είναι συνειδητοί πάνω στον εαυτό τους να διατηρήσουν ένα δεσμό, να διατηρήσουν μία σχέση ιερή όπως ο γάμος, θα λέγαμε, φόλη ζωής. Βλέπετε στο γάμο, λένε ότι στον πόνο, στην ευτυχία, στη δυστυχία, με λεφτά, στην υγεία, στην αρρώστια, ο ένας θα είναι δίπλα στον άλλον. Εδώ, στη σημερινή εποχή, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι δεν έχουν γνωρίσει τον εαυτό τους και τώρα αυτό έγινε ανάγκη και η ανάγκη ξεπερνάει την επιθυμία. Η ανάγκη, φίλοι μου, ξεπερνάει το λόγο που έχουν δώσει. Η ανάγκη ξεπερνάει εκείνο το συγκεκριμένο εαυτό που τότε, κάποτε, είχε ορκιστεί αιώνια αγάπη, θα λέγαμε. Αλλά όπως έχουμε πει, ο άνθρωπος έχει πάρα πολλούς εαυτούς, θα λέγαμε, μέσα μας. Εκείνος ο εαυτός που ορκίστηκε την αιώνια αγάπη, εκείνος ο εαυτός ο ερωτευμένος, εκείνος ο εαυτός που κάνει όνειρα, έχει φύγει. Γιατί ο άνθρωπος έχει αλλάξει και στη θέση του έχει μπει κάτι διαφορετικό. Που αυτό το διαφορετικό δεν κρατάει τον ίδιο δεσμό, δεν κρατάει το ίδιο δέσιμο. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, καταλαβαίνετε τώρα αυτόν τον καιρό, εφόσον η ίδια ενέργεια εξαναγκάζει τον άνθρωπο να μπει στον εαυτό του εσωτερικά, πόσο δύσκολο είναι να διατηρηθούν οι σχέσεις. Γιατί πρωτεύων πλέον έχει γίνει για αυτούς τους καιρούς να γνωρίσει κάποιος τον εαυτό του. Να γνωρίσει κάποιος πραγματικά την κατεύθυνσή του, κάνοντας όλα τα πράγματα τα οποία πραγματικά θέλει. Σε αυτό το επίπεδο λοιπόν, κάτω από αυτό το επίπεδο, κάτω από τη μηχανικότητα που οι άνθρωποι και την άγνοια έχουν για τον ιερό γάμο, απαξιώσαν τον γάμο, ενώ στην πραγματικότητα είναι η δική μας η κατάσταση τέτοια που δεν μπορεί να υποστηρίξει την έννοια της ουσίας του συνειδητού δεσμού. Οι άνθρωποι πλέον θέλουν να φύγουν από τα δεσμά, γιατί ποτέ δεν τα επιλέξαν εκείνοι, κατά μία έννοια. Και αυτό συμβαίνει και κοσμικά, συμβαίνει και στο ανθρώπινο κομμάτι μας, συμβαίνει κοινωνικά, συμβαίνει πολιτικά, συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα. Και έτσι ακριβώς γίνονται οι επαναστάσεις. Έτσι ακριβώς γίνονται κάθε εσωτερική επανάσταση και κάθε εξωτερική επανάσταση. Πιάνοντας λοιπόν το γάμο, φίλοι μου, θα ήθελα να το προχωρήσω πιο πάνω για τα διάφορα δεσμά τα οποία έχουμε αποφασίσει σαν ψυχές. Τα άλλα δεσμά τα οποία έχουμε αποφασίσει σαν άνθρωποι, τα άλλα δεσμά τα οποία έχουμε αποφασίσει σαν χαρακτήρες, τα διαχρονικά δεσμά και τα προσωρινά δεσμά. Εμείς καλούμαστε τα προσωρινά δεσμά να μπορούμε να τα κάνουμε συνεργασία και από δέσμιο κάτι να καταλάβουμε ότι πλέον μπορούμε να συνεργαστούμε και να υπάρξει μια απελευθέρωση ουσίας, όχι απλά μια απομάκρυνση. Είτε λέγεται υγεία, είτε λέγεται ο σύντροφός μου, είτε λέγεται η κοινωνία, από τη στιγμή που έχουμε δεσμευτεί να τον γνωρίσουμε τον άλλον, υποκύπτουμε, καλώντας τον εαυτό μας να θυμηθεί την αποστολή όλοι σαν ψυχές που έχουμε, πρώτα με το δικό μας πνεύμα, μετά με τη γη, μετά την ανθρωπότητα, μετά με τον, θα λέγαμε, πλησίον και φυσικά πάνω απ' όλα με τον εαυτό μας. Αυτό εδώ πέρα ερχόμαστε να το παίξουμε ανάποδα, γιατί καθρεφτιζόμαστε διαφορετικά εδώ, γιατί η συνείδησή μας μεγαλώνει μέσω από τον εαυτό μας. Οπότε θα πρέπει εμείς συνέχεια να σπάμε τα δεσμά πρώτα στον εαυτό μας, μετά στον πλησίον μας, μετά στο κοινωνικό, θα λέγαμε, σύνολο και μετά από τη γη. Έτσι θα γίνει στην πραγματικότητα. Θα συνεργαστούμε για να το κάνουμε αυτό. Δεν θα αποκοπούμε, θα συνεργαστούμε. Τώρα στο μυαλό μου έρχεται, λόγω του συλλαλητηρίου και όλων αυτών των περιστάσεων που κρατάει που εδώ και πολύ καιρό και περνάει η Ελλάδα, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο και σε αυτό το θέμα, έτσι, γιατί αφορά όλους μας. Καταλαβαίνετε ότι για να μπορεί να υπάρξει μία ομοψυχία, μία ένωση, χρειάζεται να δημιουργήσουμε όλοι ένα κοινό εγρηγορός, φίλοι μου. Αυτό το κοινό εγρηγορός, έχω πει για αυτούς που έχουν διαβάσει και έχουν ακούσει το βίντεο για τα εγρηγορότα, ότι είναι μια κοινή ιδέα, θα το πω πολύ απλά, μια κοινή ιδέα. Είτε στην οικογένεια, είτε μέσα μας, αυτή η κοινή ιδέα λέγεται ο στόχος, η αποστολή, η κατεύθυνση. Και κάτω από αυτή την κοινή ιδέα, όσοι κινούνται, δυναμώνουν την ίδια την ιδέα. Κάθε φορά αυτά τα δεσμά σπάνε τώρα.
και ξαναφτιάχνονται διαφορετικά. Σπάνε εκείνες ιδέες, όπως σας είπα προηγουμένως, όπως το γάμο, σπάνε διάφοροι γάμοι που λέτε και ξαναγυρίζει ο άνθρωπος να ξαναδημιουργήσει καινούριους γάμους, καινούρια δεσμά, καινούριες ιδέες, καινούρια εγρηγορότητα, κατά τα οποία θα λειτουργεί μια συλλογικότητα πέραν της ατομικότητας που έχει ο ίδιος. Άρα θα λέγαμε το έθνος ήταν μια συλλογικότητα. Αυτό το εγρηγορός που ένωνε όσους ανθρώπους, θα λέγαμε, ήταν κάτω από αυτό το εγρηγορός του έθνους. Η θρησκεία ήταν ένα άλλο εγρηγορός. Η οικογένεια είναι ένα άλλο εγρηγορός. Βλέπετε στον κόσμο τώρα, όπως σας είπα, που έρχεται η ώρα ο καθένας να δώσει μεγάλη βάση στον εαυτό του, για τον εαυτό του, για να μάθει τον εαυτό του, αρχίζουν και σπάντα διάφορα εγρηγορότητα για να τα ξαναδημιουργήσουμε συνειδητά με τον αφυπνισμένο εαυτό μας. Ο κόσμος όμως, επειδή πηγαίνει σαν το εκρεμές από το ένα άκρο στο άλλο και δεν διατηρεί μία ισορροπία, γιατί χάνεται στα βάθη των αντιθέσεων, καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει πάει από τον ένα πόλο που ήταν υποταγμένος κάτω από το έθνος και δεν είχε ατομικότητα, στον άλλο πόλο να φτιάχνει τώρα ατομικότητα μεγάλη για τον εαυτό του, αλλά να μην μπορεί να διαχειριστεί τη συλλογικότητα, φίλοι μου. Βλέπετε αυτή η έννοια του αυτοπροσδιορισμού. Ακυρώνει το συλλογικό συνέχεια. Ακυρώνει το συλλογικό και το συλλογικό είναι πολύ πιο δυνατό από το ατομικό. Πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Απλά ο κόσμος τώρα, αναλόγως στους καιρούς που έχω πει, αλλάζει. Αναλόγως στις συχνότητες που η γη περνάει μέσα από διάφορα, θα λέγαμε, ρεύματα, αλλάζουν οι ενέργειες των ανθρώπων. Και οι άνθρωποι έχουν τραβηχτεί τώρα πιο πολύ στον εαυτό τους. Και έτσι σπάνε κάθε συλλογικά, θα λέγαμε, πράγματα που είχαν. Ας το κατεβάσουμε τώρα στο κοινωνικό επίπεδο, έτσι να φύγουμε λίγο από την ενέργεια και να σας πω λοιπόν ότι για να μπορούν να πράξουν όλοι οι άνθρωποι μαζί πρέπει να έχουν μια κοινή ιδέα. Βλέπετε όλο το κόλπο των επικυρίαρχων, τα λέγαμε, αυτών των ανθρώπων που κουμαντάρουν τους ανθρώπους, είναι ότι φτιάχνουν τα δικά τους εγρηγορότητα για να μπορούν οι άνθρωποι, χωρίς να το ξέρουν, να δίνουν την ενέργειά τους εκεί. Οι άνθρωποι λοιπόν πρέπει να έχουν κάτι να τους ενώνει. Και επειδή ακόμα δεν έχουν φτάσει στην καρδιά για να μπορεί να τους ενώνει η ανθρωπιά, το δίκαιο, η αγάπη, βλέπετε ότι έχουν μπει όλοι στον εαυτό τους μέσα και πλέον τους ενώνει ένα κοινό εγρηγορός που λέγεται λεφτά, χρήμα. Βλέπετε λοιπόν, φίλοι μου, ότι κάτω από αυτή την έννοια της παγκοσμιοποίησης, κάτω από αυτό το εγρηγορός των χρημάτων, κάθε αξία ατομική ή ηθική έχει καταληφθεί και στη θέση του έχουν έρθει αυτό σε εισαγωγικά το δικαίωμα, το προσωρινό, το αυτό προς διορισμού, που από πίσω όμως περιέχει μια μεγάλη σκλαβιά. Γιατί δεν είναι μέσα στην ηθική της δικαιοσύνης, της αλήθειας και ακολουθείται από μια τυραννία παγκοσμίως. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος ακόμα δεν έχει φτάσει προς τα εκεί πάει να έχει την ανθρωπιά σαν εγρήγορος και να έχουμε όλη την ιδέα, την αλήθεια, το δίκαιο, θα λέγαμε τις αρετές. Αυτό που όλος ο κόσμος κατά βάθος του θέλει, σαν κοινή ιδέα, βλέπετε ότι ακόμα ο άνθρωπος έχει ανάγκη από ορισμένα άλλα εγρηγορότητα για να παίξει, όπως αυτό το πράγμα που θα γίνει και γίνεται με κάθε συνταλητήριο, για να ενωθούν μερικές φορές ορισμένοι άνθρωποι κάτω από ένα εγρηγορός όπως αυτό που λέγεται το έθνος, η πατρίδα, η θρησκεία, η οικογένεια και οτιδήποτε κάτω μπορεί να έχει κάποιος, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η Εθνική Ελλάδος. Ό,τι θέλετε, ένα κόμμα στη Βουλή. Έχουν μιλήσει λοιπόν για τα εγρηγορότητα και ξέρετε αυτές οι κοινές ιδέες, έτσι, πώς λειτουργούν. Θέλω να πω λοιπόν τώρα ότι πρέπει να αποφασίσει λοιπόν ο κόσμος αν θέλει να ξαναδεθεί και να έχει κοινές ιδέες, κάτω από ποιες ιδέες θα είναι αυτές που θέλουν να μπουν όλοι. Ο καθένας κοιτάει να αρπάξει και να βάλει τον άλλον κάτω από τη δική του ιδέα. Αυτό γίνεται συνέχεια γιατί υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που είναι πρόβατα από τους καθοδηγητές. Οπότε στην πραγματικότητα καταλαβαίνετε ότι για να έρθει αυτή η πραγματική δύναμη μέσα μας πρέπει εμείς να φτιάξουμε τις κατάλληλες, φίλοι μου, ιδέες, να πιστέψουμε τις κατάλληλες ιδέες και γι' αυτό περνάμε αυτά τα πάντινα, για να ξαναφτιάξουμε τις αξίες μας, να δούμε τι χάσαμε λόγω των επιθυμιών που είχαμε. Γι' αυτό ο κόσμος πονάει, γι' αυτό έρχονται δυστυχίες, γι' αυτό μπορεί να έρθουν πόλεμοι, γι' αυτό μπορεί να έρθουν καταστροφές. Για να επανακαθορίσουμε τις αξίες σαν ανθρωπότητα και μετά κατά από αυτές τις αξίες να ξαναφτιάξουμε τα διάφορα εγρηγορότητα. Ακόμα και αν τα λέγονται επιχειρήσεις,
ακόμα και όταν λέγονται δουλειές, εργασίες, ακόμα και όταν λέγεται παγκοσμιοποίηση. Μια παγκοσμιοποίηση, φίλοι μου, συνειδητής ένωσης κάτω από το ένα πλαίσιο συνειδησιακό και όχι ένα πλαίσιο χρηματοοικονομικό. Έτσι, έχει μεγάλη διαφορά. Ας αναγάγουμε τώρα λίγο αυτό το τρίπτυχο πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, να το ανυψώσουμε λίγο στο παν, να δούμε την ουσία του και να μπορέσουμε λίγο αυτά τα τρία πράγματα να σας δώσω μια άλλη έννοια για να καταλάβετε την ουσία των πραγμάτων. Κάθε φορά που λέμε πατρίδα, εννοούμε το έδαφος, τον χώρο εκείνον, τον οποίο είναι σε εμάς αρμονικός, οικείος, διακατέχει μια μητρότητα ως προς εμάς, μας μεγάλωσε, μας βίζαξε, μας έδωσε όλα τα πράγματα που χρησιμεύουν σε εμάς για να μπορούμε να μεγαλώσουμε, ας πούμε. Άρα είναι κάτι αρμονικό, κάτι που μας πρόσεχε, κάτι που μας έχει εξυπηρετήσει, μέσα στην εσάρκωση που είχαμε. Αυτό λοιπόν η πατρίδα, θα λέγαμε κάθε φορά, είναι σε εισαγωγικά, αφού ο άνθρωπος περπατά πάνω στη γη, είναι, θα λέγαμε, το προσωρινό. Αλλάζουμε έδαφος κάθε φορά. Πατρίδα μπορεί να είναι το σπίτι σου, η γειτονιά σου, η πόλη σου, η χώρα σου, μια άλλη χώρα η οποία ζεις, η Αιγαία, ίσως κάποιος άλλος πλανήτης μετά. Αυτό εδώ πέρα λέγεται η πατρίδα μας. Γι' αυτό οι αρχαίοι λέγανε όπου γη και πατρίς. Το άλλο κομμάτι είναι η θρησκεία. Να το αναγάγουμε και αυτό για να καταλάβετε τι σημαίνει. Η θρησκεία είναι εκείνο το κομμάτι το πνευματικό μέσα μας που εξελίσσεται η αυτογνωσία μας. Εκείνο το κανάλι, εκείνη η ίδια η κουνταλίνη, εκείνη η ένωση που ενώνει πάντοτε έτσι το πνευματικό, ο δρόμος μας, ο πνευματικός θα λέγαμε, η αυτογνωσία. Και το τρίτο κομμάτι είναι η οικογένεια, που μπορούμε να πούμε ότι είναι το DNA. Που μπορούμε να πούμε το οικείο γένος. Το γένος του οίκου ή το οικείο γένος. Ποιο είναι το οικείο γένος? Το ίδιο, το όμορφο. Το όμορφο με την μία μορφή. Το όμορφο, το κοινό. Αυτό δηλαδή το όμορφο, το βλέπω όμορφο, η διαμορφή, γιατί δεν τρακλάει το μέσα μου. Βλέπετε λοιπόν το DNA, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η ψυχική μας πορεία κρυσταλλωμένη σε οργανική ύλη. Η ψυχή και το DNA έχουν άμεση σχέση, φίλοι μου. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Οπότε οι ψυχικές οικογένειες, να ξέρετε ότι ενώνονται και μέσα από το DNA. Άρα λοιπόν, σας έχω πει, το DNA δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο μύτος της Αριάδνης που τραβώντας το ανάποδα, πηγαίνοντας το προς τα πίσω, μπορούμε να φτάσουμε στο φως. Από το λαβύρινθο που έχουμε κλειστεί μέσα. Τι θέλω λοιπόν να πω με αυτά τα τρία πράγματα. Βλέπετε ότι εμείς καλούμαστε κάθε φορά, τι να κάνουμε, στην πατρίδα την οποία είμαστε, στον χώρο τον οποίο έχουμε έρθει, καλούμαστε μέσω της θρησκείας, της πνευματικής μας κατάστασης, να ενώσουμε το DNA μας, το διαχρονικό, να συνεργαστεί με το προσωρινό, με τον χώρο τον οποίο είμαστε. Αυτή είναι η θεραπεία που έχουν τα όντα που λέγονται άνθρωποι για όποιο πλανήτη κατοικούν. Γι' αυτό λοιπόν, φίλοι μου, μέσω της αναβάθμισης, της συνείδησής μας, της εξέλιξης συνειδησιακής, καλούμαστε την πατρίδα μας, την οποία πατάμε, το χώμα, το χώρο, να τον εξυψώσουμε, γιατί το ενώνουμε με το DNA μας, το ενώνουμε με την ψυχή μας. Το DNA σαρκωμένο λοιπόν του ανθρώπου, έτσι, μέσω της εξέλιξής του, της συνειδησιακής, αναβαθμίζει τη γη, αναβαθμίζει το χώρο. Και αυτό το πέρα το πράγμα, το τρίπτυχο μετά ενώνεται σαν ένα τρίγωνο, που εμείς είμαστε το κανάλι όταν εκπαιδευόμαστε συνειδησιακά, όταν εξελισσόμαστε συνειδησιακά. Κάθε φορά που ο άνθρωπος εξελίσσεται, μπορεί να κατεβάζει καινούργιες ιδέες μέσα από την αποθήκη που λέγεται DNA, να το ενεργοποιήσει και μέσα από αυτήν την ενεργοποίηση, τι να κάνει, να δώσει τα ευχαριστήρια πίσω στη Μάνα Γη, τα ευχαριστήρια, το δώρο, το ευχαριστώ, την ευγνωμοσύνη, να τη βοηθήσει, να ανέβει, να εξυψωθεί. Γιατί είμαστε και όργανα της γης. Πάνω στη γη ο άνθρωπος είναι εκείνο το λεπτεπίλεπτο όργανο που συλλαμβάνει τις ενέργειες των κοσμικών άστρων, των κοσμικών ενεργειών. Δεν είναι τυχαίο που υπάρχει ανθρωπότητα σε μερικούς πλανήτες και σε άλλους πλανήτες δεν υπάρχει. Άρα καταλαβαίνετε πως όλες αυτές οι συμπαντικές καταστάσεις και ενέργειες και φράκταλς μπορεί ο άνθρωπος να τα κατεβάσει και να είναι απλά πράγματα όπως «έλα μωρέ η οικογένειά μου», «έλα μωρέ η πατρίδα μου», «έλα μωρέ η θρησκεία μου».
Γιατί το έχει κατεβάσει εκείνο το πράγμα το οποίο δεν έχει ουσία. Έχει χάσει το Θεό η λέξη η ίδια μέσα. Γι' αυτό εμείς το άγουμε εις το παν, ή το αγαπάμε, ή το εξυψώνουμε, ή το γνωρίζουμε σε βάθος, ώστε να το ενώσουμε εμείς μέσα μας με την πηγή του. Κάθε τι αφού βγαίνει από την πηγή, κάθε τι θα να πει ότι μπορούμε να το ξαναενώσουμε με την πηγή. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, πάω ότι να έχετε στο μυαλό σας αυτό το τρίγωνο που μπορεί να το έχετε ακούσει με μερικές εμφάσεις και ερμηνείες διαφορετικές, αλλά η αληθινή έννοια της πατρίδας, θρησκείας, οικογένειας είναι αυτό το πράγμα που σας λέω εγώ. Το δικό μου DNA που έρχεται από τα άστρα, ο χώρος τον οποίο εγώ μέσω της εξέλιξής μου τον αναζωογονώ, τον μετασχηματίζω. Το καταλάβατε λοιπόν. Καμιά σχέση με τη θρησκεία όπως την έχετε μάθει, καμιά σχέση με την πατρίδα όπως την έχετε μάθει, καμιά σχέση με την οικογένεια όπως την έχετε μάθει. Όλα έχουν, είπαμε, πάρα πολλά επίπεδα. Και εμείς καλούμαστε τώρα αυτόν τον καιρό σαν ανθρωπότητα να παίξουμε αυτό το ρόλο πάνω στη γη. Ο καθένας στο δικό του κράτος, ο καθένας στο δικό του έθνος, ο καθένας στη δική του οικογένεια, στη δική του σχέση, στο δικό του εαυτό. Έτσι έρχεται μια κατανόηση το πώς μπορούμε εμείς πάλι από το κέντρο μας να φτιάξουμε, θα λέγαμε, το περιβάλλον μας. Η πραγματική επανάσταση, φίλοι μου, γίνεται πάντοτε, σας έχω πει, συνειδησιακά από το κέντρο μας. Και γίνεται μια τέτοια ζύμωση όπως όταν πάμε τα βαρέλια για να γίνει ζύμωση με το κρασί και τα αφήνουμε στο βάθος. Έχουμε κάνει τη δουλειά που πρέπει και τα αφήνουμε στο βάθος. Και η ζύμωση δεν έχει εκρήξεις. Δεν έχει σαματά. Δεν πας κάποιον να το σκοτώσεις, ούτε πας κάποιον να το πυροβολήσεις, ούτε πας να διαλύσεις κάτι. Όλες οι πραγματικές ζυμώσεις έρχονται σε ησυχία. Έρχεται στο σκοτάδι. Έρχεται δηλαδή μέσα μας. Και φαίνεται μετά στο φως του ήλιου. Και φαίνεται μετά. Κάθε γέννηση η οποία υπάρχει, φίλοι μου, γίνεται, αν το καταλάβετε, στο σκοτάδι. Ο σπόρος είναι στο χώμα μέσα. Το παιδί είναι μέσα στη μήτρα. Ακόμα και το ίδιο το φως έχει βγει από το σκότος στον κόσμο και μετά βγαίνει. Έτσι ακριβώς και εμείς πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να πράξουμε ότι εμείς όταν είμαστε ικανοί από τα βάθη της ψυχής μας, από τα βάθη της καρδιάς μας, χωρίς μεγάλες επαναστάσεις φαινομενικά, θα έρθει εκείνη η ώρα που σιγά σιγά η ανθρωπότητα θα αλλάξει όταν κάνουμε την πραγματική εργασία. Άλλοι δεν το καταλαβαίνουν και νομίζουν ότι πρέπει να χυθεί αίμα. Το αίμα που θα χυθεί, αν χυθεί φίλοι μου, δεν είναι για να γίνει η επανάσταση. Είναι για να γίνει η θυσία, η απαιτούμενη που πρέπει. Είναι αυτή η αξία που πρέπει να πληρώσουμε για να μάθουμε. Είναι αυτό που πρέπει να δώσουμε σαν ανθρωπότητα. Σας είπα κάθε φορά, οτιδήποτε θυσία γίνεται, όταν γίνεται συνειδητή, είμαστε στο μεγάλο έργο, παρόντες, εκεί, να δώσουμε κάτι πολύτιμο για μας, για να πάρουμε σε άλλη ποιότητα την ίδια ενέργεια. Και με αυτό θέλω να σας πω μια παραβολή που έχουν στην, πάση περιπτώσει, στην Αγία Γραφή, κάπου την έχουν στην Καινή Διαθήκη, γιατί σας είπα δεν έχω διαβάσει τόσο πολύ βιβλία όσο με ρωτάτε συνεχώς και μου λέτε σταμάτη, πες μας ένα βιβλίο, σταμάτη, πες μας εκείνο, δεν έχω διαβάσει βιβλία. Ακαδημαϊκά θα λέγαμε, έχετε διαβάσει περιπάνω από μένα. Εγώ έχω βγάλει το Λύκειο μόνο. Μέσα σε αυτές τις γνώσεις του Λυκείου και μέσα αυτές τις γνώσεις τις απλές μπορεί κάποιος να μάθει τα πάντα. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Γιατί αρκεί να μάθουμε τα φράκταλ στο σκελετό και τα άλλα όλα θα έρθουν. Έτσι λοιπόν τώρα πήγα να σας πω την παραβολή με τον Αβραάμ και τη Σάρα, αν θυμάμαι καλά, που μας έλεγαν τα βιβλία που έκαναν τον Ισαάκ. Θέλω να σας πω για άλλη μια φορά ότι όλα αυτά φίλοι μου είναι εσωτερικές διαδικασίες. Και μην τα μπερδεύετε, μην τα παίρνετε κυριολεκτικά. Τίποτα μην παίρνετε κυριολεκτικά, γιατί αυτά τα γράψαν τα βιβλία συγκεκριμένοι άνθρωποι, έχουν μετασχηματιστεί για να δώσουν στο υποσυνείδητο μέσω της ιστορίας, όπως λέμε στα παιδάκια παραμύθια, για να αφυπνιστεί και να φτιάξει αρχέτυπα. Έτσι λοιπόν είναι υποσυνείδητα αρχέτυπα όλα αυτά τα πράγματα. Και μην μπερδεύεστε, ούτε να μαλώνετε μεταξύ σας για το ποιο λέει αλήθεια και ποιο λέει ψέματα. Όλα λένε αλήθεια, αν τα αποκωδικοποιήσετε σωστά. Η αλήθεια δεν είναι κρυμμένη σε κανένα, αλλά δεν φαίνεται πουθενά αν δεν είσαι ικανός να τη δεις. Άρα λοιπόν συνεχίζω και σας λέω ότι εκείνη την ώρα τι βλέπουμε? Τον Αβραάμ να κάνει το δεσμό του με τη Σάρα. Και αυτό συμβαίνει μέσα μας με τον κόσμο. Κάνουμε τα δεσμά μας.
φτιάχνουμε οτιδήποτε υλικό πράγμα έχουμε φτιάξει εδώ στην εσάρκωσή μας. Η ανθρωπότητα ολόκληρη ή εμείς, τι κάνουμε, τα δεσμά μας, με τις επιθυμίες μας, με τον αγαπημένο μας, δημιουργούμε, προσπαθούμε, από τη μία, από την άλλη. Και όταν πήγε, λέει η Σάρα ή ο Αβραάμ, δεν ξέρω, κοντά στα 100 χρόνια, δεν μπορούσα να κάνω παιδί και το κάνανε τελευταία στιγμή. Και να που ξαφνικά έρχεται η επιτυχία, έρχεται η τεχνολογία, έρχεται εκείνο το πράγμα, η επίτευξη που λες wow, έρχεται εκείνο το πράγμα που λες κοίταξε, πέτυχα σαν άνθρωπος, πέτυχα σαν άντρας, πέτυχα σαν το ένα, πέτυχα σαν το άλλο, πέτυχα σαν οικογένεια, έκανα και το ένα, έκανα και το άλλο. Και μόλις φτάνεις εκείνο το πράγμα που λες επιτέλους τώρα τα όνειρά μου κάνω πραγματικότητα, έρχεται η ώρα της θυσίας και λέει ο Θεός, λέει πραγματικά η καρδιά μέσα μας, λέει πραγματικά εκείνο το πράγμα που θα πρέπει να εξελιχθούμε, ότι έφτασε η ώρα και πρέπει αυτό το πολυτιμότερο που έχεις, τον Ισαάκ, το γιο σου, το παιδί σου, τα δημιουργήματά σου, τα δημιουργητήματά μας κοινωνικά, να έρθει η ώρα και τι θα πρέπει, θα πρέπει να το θυσιάσεις, λέει, γιατί έτσι μόνο θα γίνει η μετατροπή. Και έρχεται η ώρα λοιπόν, καταλαβαίνετε, η ίδια η ανθρωπότητα, εμείς, είτε ατομικά, είτε συλλογικά, τι να κάνουμε, να θυσιάσουμε το μοναχογιό μας, το εγώ μας, το συγκεκριμένο, την επιθυμία μας, τον εθισμό μας, το πιο δέσιμο που έχουμε στην πραγματικότητα. Γιατί αυτό το δέσιμο μας κρατάει εκεί. Και πρέπει να είμαστε ικανοί, να έχουμε εμπιστοσύνη στην εσωτερική μας γνώση που λέγεται πίστη, όχι μόνο στην ελπίδα, ούτε στο νομίζω. Στην εσωτερική γνώση που λέγεται πραγματικά πίστη, γιατί ξέρω, το έχω δει εμπειρικά, ξέρω τι είναι αυτό. Και εκείνη την ώρα θα έρθει να θυσιαστεί το μονακριβό μας, λέγαμε παλικάρι, που στην πραγματικότητα δεν θα θυσιαστεί, αλλά θα μετασχηματιστεί. Γι' αυτό λένε ότι ήρθε μετά ένα κρυάρι στη θέση του. Άρα τι γίνεται λοιπόν, φίλοι μου, πρέπει να καταλάβετε ότι αυτή η εσωτερική παραβολή δείχνει τη θυσία που γίνεται κάθε φορά όταν εμείς σαν ανθρωπότητα, σαν εαυτός, σαν οτιδήποτε έχουμε ρίξει δεσμά και έχουμε δώσει τόσο πολύ ένωση, συναισθηματική, εσωτερική, οτιδήποτε σε κάτι που μας κρατάει σε συγκεκριμένο επίπεδο. Αν δείτε λοιπόν αυτό το πράγμα που σας λέω και το περάσετε στην κοινωνία, θα δείτε γιατί δυσκολεύεται ο άνθρωπος να κάνει αυτό το βήμα. Γιατί απλά είναι το μονάκριβό του. Ήταν αυτό που στον κόσμο δεν ήθελε ποτέ να δώσει. Γι' αυτό αυτές οι γενιές θα πονέσουν. Γι' αυτό αυτές οι γενιές πονάνε. Και θα έρθουν οι υπόλοιπες γενιές που θα είναι μετά τη θυσία. Μετά το κλάμα. Μετά τον πόνο. Και αυτές οι άλλες οι γενιές θα παίξουν την πολικότητα σε λιγότερο, θα λέγαμε, με λιγότερη κίνηση, σε μικρότερη, θα λέγαμε, διάνυσμα του εκκρεμούς. Δεν θα ανοίγει λοιπόν να πηγαίνει σε τόσα άκρα. Γι' αυτό τα βλέπετε τα παιδιά σιγά σιγά να βγαίνουν με λιγότερη πολικότητα. Με λιγότερη πολικότητα. Θα βγαίνουν λιγότεροι άντρες, λιγότεροι γυναίκες. Θα βγαίνουν με λιγότερα συναισθήματα. Αλλά θα είναι με λιγότερο πόνο. Γιατί δεν θα παίζουν πολύ τα άκρα. Θα έχουν άλλες εξελίξεις στη ζωή τους να παίξουν. Από εμάς, όπως το ξέρουμε. Έτσι, και αυτό σιγά σιγά μπορεί να γίνεται ορατό στα μάτια σας. Λοιπόν, θα σας αφήσω να κάνετε και τις δικές σας ερωτήσεις. Γράψτε οτιδήποτε θέλετε να ξεκινήσουμε να μοιραζόμαστε. Καλώς και τη Βάνα και τη Βέρα τώρα. Λοιπόν, φίλοι μου, γράψτε θέματα ή ερωτήσεις για να μπορούμε να συνεχίσουμε, έτσι, να σας δώσω και την ευκαιρία να συνδημιουργήσουμε μαζί. Χαίρομαι που πολλοί από εσάς έρχεστε συμμέτοχοι και το κοινοποιείτε, συνεργαζόμαστε, διαχέεται αυτή τη γνώση, αυτούς τους καιρούς τους δύσκολους που όλος ο εγωισμός κρύβεται όπως πάντα στον άνθρωπο. Υπήρχανε εκείνες οι αδυναμίες του και τότε στον κόσμο τον παλιό, στα πιο παλιά χρόνια που οι άνθρωποι ήταν κοπάδια, βγαίνανε 2-3 βοσκοί και πραγματικά βοηθούσανε τον κόσμο στην εξέλιξη. Τώρα, φίλοι μου, στην πραγματικότητα, στον κόσμο που ζούμε, το πονηρό έχει κρυφτεί μέσα στους βοσκούς. Όλοι οι άνθρωποι που ήταν παλιά λειτουργοί, σιγά σιγά στην εξέλιξη έχουν καταχραστεί τη δύναμή τους, είτε είναι παπάδες, είτε είναι πνευματικοί, είτε είναι δάσκαλοι,
Και δυστυχώς εκεί πέρα κρύβεται το πονηρό. Το πονηρό κρύβεται στο φως τη σημερινή εποχή. Λοιπόν, αυτό κάνει τα πράγματα να καταλάβουμε ότι πάντοτε, πάντοτε μέσα στην άγνοια θα κρυφτεί όλη η πλοκή, όλη η διαβολή. Να το ξέρετε αυτό, μέσα στην άγνοιά μας, εκεί που έχουμε άγνοια. Και πάντοτε το κακό δεν φαίνεται σαν ένα διαβολάκι με κέρατα ή αυτό το φανερό κακό που βλέπουμε καμιά φορά με τους φόνους και τις διαστροφές ας πούμε και τις εγκληματικές πράξεις, αλλά κρύβεται, θα λέγαμε, κάτω από τα φαινομενικά, θα λέγαμε, έτσι φωτεινά, έτσι πρόσωπα. Λόγω της άγνοιας και λόγω της έλλειψης του μέτρου, γιατί δεν γνωρίζουμε. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν στην ερώτηση. Λέμε εδώ, εδώ βοηθάει όπως πάντα ο φίλος μου, ο Κώστας, έτσι, από την Κρήτη βασικά, και λέει το DNA μου, μου στέλνει τις ερωτήσεις. Λοιπόν, έτσι που λέτε παιδιά, γιατί η μάνα μου είναι από την Κρήτη, οπότε γι' αυτό θα γράψω και την άλλη φορά για τη Ματινάδα. Κρατάω το DNA, το μεσογειακό, αιγυπτιακό, κρητικό, μινωικό τώρα, αρχαίο DNA. Θα τα πούμε άλλη φορά για τα DNA. Λοιπόν, γράφει εδώ ο Κώστας, έχεις πει ότι η δύναμη της αποτάφτισης από αυτό που δεν σε αντιπροσωπεύει είναι ανάλογη της δύναμης του πόθου. Μπορείς να μας το εξηγήσεις αυτό? Όταν εμείς έρχεται η ώρα για να μπορέσουμε από κάτι να αποταυτιστούμε, είναι γιατί στην πραγματικότητα έχουμε ανάλογη δύναμη να μπορούμε να ταυτιστούμε με κάτι διαφορετικό. Δεν γίνεται αλλιώς. Γι' αυτό όσοι φεύγετε, χωρίς να φεύγετε από έρωτα σε κάτι διαφορετικό λόγω της εξέλιξης, αλλά φεύγετε από αδυναμία χειραγώγησης της κατάστασης εκείνης, θα ξαναγυρίσετε και θα το ξαναπεράσετε. Είτε σε ένα άλλο σενάριο, είτε ακριβώς το ίδιο σενάριο. Αυτό λοιπόν λέω, ότι κάθε φορά η δύναμη της αποτάφτισης από κάτω είναι για το πόσο θέληση έχεις να κάνεις το διαφορετικό. Μόνο οι άνθρωποι με θέληση γίνονται ήρωες. Μόνο οι άνθρωποι με θέληση μπορούν να κάνουν τη θυσία που σας είπα. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που είπα προηγουμένως, Κώστα, αυτό που ρώτησες. Όπως με την παραβολή με τον Αβραάμ και το γιο του. Κάθε φορά που θέλουμε να αποταυτιστούμε, είτε από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, είτε από συγκεκριμένη κατάσταση, πρέπει η δύναμη της θέλησής μας να ξεπερνάει. Έτσι δεν είναι? Άρα πρέπει να έχουμε ταυτιστεί με μια άλλη ιδέα, μια άλλη παράλληλη πραγματικότητα, πιο πολύ. Οπότε εδώ εσύ μας τα έχει αλλάξει, θα το έχουμε εμπιστευτεί 100%. Και έτσι λοιπόν θα μας έρθει δύναμη να αποταυτιστούμε. Το να πάμε να φύγουμε από κάτι επειδή μας ενοχλεί, δεν είναι το ίδιο, φίλοι μου. Δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Το έχει γράψει δύο φορές, περιμένω. Η χώρα, λέει η Μανταλένα, η χώρα. Έτσι λένε την ουσία που ενεργοποιείται μέσα στο ελληνικό DNA, υποτίθεται. Σας είπα μερικά DNA. Καλησπέρα, Φλόρα. Μερικά DNA, φίλοι μου, ειδικά τα παλιά, με τις ενέργειες που έρχονται ενεργοποιούνται. Και άλλα DNA με τις ενέργειες που έρχονται καταστρέφονται. Εντάξει, δεν το ξέρετε αυτό. Οι ενέργειες που έρχονται τώρα στη γη για άλλους φαίνονται καταστροφικές, για άλλους αναβαθμιστικές. Έτσι, είναι αναλόγως το πόσο ψυχή, θα λέγαμε, ψυχική εμπειρία, έτσι, φως, ιδιότητα και πόσο πολύ έχει δουλευτεί κάποιο DNA. Το DNA στην πραγματικότητα τι κάνει, δηλαδή πόσο κοιτάει να προσαρμοστεί. Αυτό κάνει. Το DNA λοιπόν δεν είναι κάτι που μόνο μας δίνει τάσεις, το DNA είναι ρυθμός. Ρυθμός είναι στην πραγματικότητα, ένας ρυθμός, ένα τέμπο, μια μουσική. Εμείς καλούμαστε να γράψουμε αυτή τη μουσική. Καλούμαστε διαφοροποιώντας το DNA μας να γράψουμε αυτή τη μουσική. Τώρα μπορούν να το κάνουν τεχνολογικά, με διάφορες κρυφές τεχνολογίες ή φανερές τεχνολογίες.
Παλιά όμως έπρεπε μέσω της δόνησης εμείς, μέσω της συγκέντρωσης και μέσω της συνειδητής μας φαντασίας να μπορούμε εμείς να φτάσουμε σε εκείνες τις δονήσεις ώστε μέσα μας, εγκάρδια, ώστε να μπορούμε να τροποποιήσουμε, να βαρέσουμε δηλαδή το DNA σε διαφορετικές συνότητες για να τον ενεργοποιήσουμε διαφορετικά. Οι πυραμίδες που υπήρχαν παλιά είχαν φτιαχτεί για αυτόν τον λόγο. Πρώτον, για να μπορούν σε όλη τη γη οι πυραμίδες να φτιάχνουν ένα ηλεκτρομαγνητικό, θα λέγαμε, πεδίο, ώστε μέσα εκεί να μπορεί το DNA μας να τροποποιηθεί από τις διάφορες αρνητικές ενέργειες που θα λέγαμε βαράγαν και περιβάλλαν τη γη. Και δεύτερον, μέσα σε κάθε πυραμίδα, επειδή σχημάτιζε τη δική του ηλεκτρομαγνητική, θα λέγαμε, δόνηση, ασχολούνταν μέσα από εκεί πέρα και κάνανε θεραπείες ο κόσμος και μοιήσεις και αναβαθμίσεις. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, επειδή σου ήταν εκείνο το περιβάλλον όπου δεν σου χτύπαγε, θα λέγαμε, με αρνητική οργόνη το DNA. Όταν ο άνθρωπος τώρα ζει σε αυτό το περιβάλλον, φίλοι μου, καταλαβαίνει το DNA συνεχώς βομβαρδίζεται με αρνητικές ενέργειες. Οπότε είναι φυσικό να αρχίζει να αναπαραγάγεται με διαφορετικό τέμπο που χάνει το φι, την έννοια του φι, την έννοια της εξέλιξης μέσα σε μια ισορροπία, σε μια χρυσή τομή, σε μια ιερή γεωμετρία. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Γι' αυτό και βλέπουμε και τους άνθρωπους σιγά σιγά να χάνουν, τα λέγαμε, πάρα πολλά στατικά, και ένα στατικό είναι ότι δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Γιατί η φύση σταματάει να τους επιτρέπει, γιατί έχουν δυσαρμονήσει, θα λέγαμε, τις δονήσεις που βαράνε πάνω στο DNA τους. Είτε λόγω καταστροφής του περιβάλλοντος, είτε λόγω καταστροφής του εαυτού τους λόγω των δικών τους δονήσεων, των σκέψεων που έχουν. Έτσι. Λοιπόν, okay, για να δούμε. Στέλνει ένας φίλος προσωπικό μήνυμα, μπορεί να τα γράψετε εκεί πέρα, παιδιά, έτσι, και με ρωτάει για το Λούσιφερ. Να πω για το Λούσιφερ. Λούσιφερ, δηλαδή, εντάξει, εμένα η λέξη τώρα Λούσιφερ δεν μου αρέσει, ας το πούμε ως φόρος στην πραγματικότητα, έτσι. Τι είναι ως φόρος? Ο εως φόρος είναι αυτός που έχει το φως μέσα του. Υπάρχει από τον ένα πόλο ο Χριστός, από τον άλλο πόλο ο εως φόρος. Από τον ένα πόλο ο Ζεύς, από τον άλλο πόλο ο Δίας. Τι σημαίνει λοιπόν Ζεύς και Δίας? Δίας ξεκινάει με το δέλτα, το τρίγωνο, έχει μέσα του το φως, κλεισμένο σε τριαδικότητα το φως, μορφή, ενέργεια, συνείδηση. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Αυτό το εγκλεισμένο φως, βλέπετε, έχει τη μύτη προς τα πάνω, πάντοτε εξελίσσεται με σκοπό να πάει να ενωθεί με το άλλο φως. Το Ζεύς έχει τον κεραυνό, το ζήτα, που σημαίνει ελεύθερη κάθεξη, όχι δεμένης, κάθοδος ενέργειας ελεύθερα, που ακόμα δεν έχει μορφοποιηθεί. Απ' την άλλη πλευρά τη λέμε ο Χριστός, φως. Ο Λούσιφερ, αυτός που είναι εγκλωβισμένο το φως μέσα του. Που τι κάνουμε εμείς τώρα, καθότι όλοι είμαστε Λούσιφεριανοί, δηλαδή έχουμε το φως εγκλωβισμένο μέσα μας, όταν πάμε στην πηγή, στο κέντρο μέσα μας, το βρίσκουμε καθαρό. Το καθαρό φως υπάρχει μέσα σε όλους. Ο Χριστός υπάρχει μέσα σε όλους. Έτσι δεν είναι? Ο Ζεύς υπάρχει μέσα σε όλους. Αλλά γιατί λέγεται Ζεύς? Γιατί όταν κοιτάμε και έχουμε βάλει τη συνειδητό μας σε αυτό το φως, το κοινό, είναι σαν να είμαστε σε χιλιάδες κεριά, η φλόγα είναι ίδια. Δεν διαφέρει η φλόγα. Τα κεριά διαφέρουν. Η φλόγα είναι ίδια. Έτσι ακριβώς, φίλοι μου, υπάρχει το αντίθετο, αυτό που λέμε, της εξέλιξης. Μέσω του έως φόρου, οι οποίοι είμαστε, ψάχνουμε να βρούμε το βάθος μας, το φως. Το φως, το καθαρό φως είναι ένα. Ο έως φόρος δίνει τη δυνατότητα κάθε φορά να μας δώσει εκείνα τα χαρακτηριστικά που λέμε ότι εμείς μέσα μας εγκλωβίζουμε το φως και το ζούμε στο χώρο χρόνο. Το εγκλωβίζουμε και το ζούμε στο χώρο χρόνο, έτσι. Και μέσα από τις εωσφορικές διδασκαλίες, έτσι, τι μαθαίνουμε? Πώς εμείς να μεγαλώσουμε αυτό το τρίγωνο και να έχουμε παραπάνω φως μέσα μας και να γίνουμε πιο υπερανάπτυγμένα όντα κάθε φορά στην έλικα της εξέλιξης που παίζουμε. Μέχρι να έρθει η ώρα πάλι ο ίδιος ο Λούσιφερ να μεταμορφωθεί σε Χριστό. Σε Χριστό. Στο φως, στη πηγή, στο κέντρο. Στο κέντρο του Σταυρού. Οκ. Προχωράμε, φίλοι μου, παρακάτω. Ρωτήστε ελεύθερα. Λοιπόν, λέει ο Ιωάννης, καλησπέρα στα μάτια, πώς μπορώ να καταλάβω? Οι δυσκολίες στη ζωή είναι κάλεσμα της ψυχής για ανέλυξη ή προειδοποίηση για να αλλάξω πεδίο και να προσπαθήσω αλλού? Αυτό το
Το πρόβλημα που ρωτάς, φίλε μου, το ρωτάνε πάρα πολλοί άνθρωποι. Σίγουρα έχεις την ελεύθερη βούληση κάθε τι που έρχεται να το σπρώξεις μακριά ή να κάτσεις να το δεχτείς. Έτσι δεν είναι? Εσένα, κάθε φορά που νιώθεις δυνατός, δεν το διώνεις μακριά, το χειραγωγείς. Έτσι δεν είναι? Το χειραγωγείς. Αλλά αυτή η δύναμη από πού έρχεται, νομίζεις? Έρχεται ακριβώς από την ψυχική θέληση που έχεις. Άρα οτιδήποτε σας φαίνεται εύκολο και να μπορείτε να το χειραγωγήσετε, έτσι, δοκιμάστε να το χειραγωγήσετε. Θα σας δώσω ένα μάθημα. Γιατί ακριβώς μέσα σας, εκείνο που θα το κάνει εύκολο για σας, είναι ο ενθουσιασμός σας. Έτσι, είναι η πίστη ότι μπορείτε. Είναι εκείνο ο ρόλος ότι εγώ μπορώ να το ξεπεράσω. Αν κάτι λοιπόν μέσα σε εσάς λέει δεν μπορώ να το ξεπεράσω, νιώθω αδύναμος, είναι γιατί μιλάει ένας άλλος ρόλος που έχετε, του αδύναμου. Αυτόν που δεν είναι συνδεδεμένος με το φως εκείνη την ώρα. Άρα θα λέγαμε δεν είναι στη ροή, θα λέγαμε, της ψυχής. Έτσι λοιπόν κάθε τι που σας φαίνεται εύκολο στην πραγματικότητα, προσέχτε, δεν είναι αυτό που θέλει ενέργεια. Το να ανέβει στο Everest για κάποιον που έχει ελεύθερη βούληση, μάλλον μεγάλη ψυχική θέληση, είναι ένα δύσκολο για μας πράγμα, όμως αυτός ήθελε να το κάνει με τη μεγαλύτερη ευχαρίστησή του και να δώσει ό,τι ήθελε εκεί πέρα, ό,τι ενέργεια ήθελε. Άρα, προσέχτε, το ψυχικό μας κομμάτι, το ψυχολογικό μας κομμάτι της ελάχιστης αντίστασης, το φτιάχνει η θέληση. Προσέχτε, το ψυχολογικό κομμάτι της ελάχιστης αντίστασης, το φτιάχνει η θέλησή μας. Το βιολογικό κομμάτι μπορεί να είναι δύσκολο και να ιδρώσεις και να πολεμήσεις και να θες το ένα και να θες το άλλο. Αλλά το θέμα είναι ότι αν βάλεις θέληση εσύ, φίλε μου, και αναλόγως η θέλησή σου, όταν εσύ την επικαλείσαι και όταν λες θα το κάνω, το καταφέρω και μπορείς και το θες και σε ευχαριστεί αυτό που κάνεις, τότε εκείνη την ώρα, όσο δύσκολο και να είναι, θα το περπηδήσεις το εμπόδιο. Όσο δύσκολο και να είναι προπόνηση, όταν εσύ μέσα σου θες να γίνεις πρωταθλητής, θα το καταφέρεις. Όσο δύσκολο και να είναι, όταν θες να πετύχεις κάτι και έχεις πραγματικά θέληση, θα το καταφέρεις. Αλλά θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσεις πρώτα να θυμηθείς τη θέλησή σου, να ενωθείς με τη θέλησή σου. Η θέληση αυτόν τον καιρό, τις περισσότερες φορές, επειδή έχουμε μάθει στο βόλεμα και στη φυγοπονία, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν την έχουν εξασκήσει. Μόνο εκείνοι που τους έρχονται γεγονότα περίεργα στη ζωή τους. Οι περισσότεροι άνθρωποι τώρα δεν θέλουν καν τον πόνο και κοιτάνε με πεποιθήσεις συγκεκριμένες να μην εκμεταλλευτούν τα ωφέλη που φέρνει καμιά φορά η δοκιμασία. Και έτσι δεν θέλουν να δοκιμάζουν, τα λέγαμε, τον εαυτό τους. Μπορεί να δοκιμάζουν χασίσια, όρια, ναρκωτικά, ποτά, αλλά ψυχολογική αναβάθμιση δεν δοκιμάζουν όλοι. Τους πέφτει δύσκολο για κάποιο λόγο. Το κάνουμε ασυνείδητα λοιπόν. Λοιπόν, κοιτάξτε λοιπόν, φίλοι μου, όταν κάνουμε συνειδητή δοκιμασία είναι γιατί νιώθουμε δυνατοί. Έτσι λοιπόν, οι δοκιμασίες που κάνουμε εδώ πέρα δεν είναι μόνο οι υλικές, είναι και οι ψυχολογικές. Αφαιθείτε λοιπόν εσείς, αυτοί που θέλετε να δοκιμαστείτε δηλαδή συνειδητά, και αφού το κάνετε με μεράκι και θέληση, θα τα καταφέρεις, φίλε, όλα. Όταν λείπει το μεράκι και η θέληση, όλα θα σου φαίνονται ανιαρά και θα θες να φύγεις από αυτά. Έτσι, ελπίζω να απάντησα στην ερώτησή σου, Ιωάννη. Έτσι θα καταλάβεις πραγματικά αν οι δυσκολίες τις ξεπερνάς ή αν οι δυσκολίες φεύγεις. Έχεις όλο το δικαίωμα, σου έχει δώσει η φύση, όλο το δικαίωμα να καταστραφείς. Όλο το δικαίωμα να αναβαθμιστείς. Σου έχει δώσει όλο το δικαίωμα μέσω ελεύθερης βούλησης που λες ότι έχεις, να κάνεις ό,τι σ' αρέσει. Έτσι δεν είναι? Άρα εκμεταλλεύσου το δικαίωμα, έτσι, και κάθε φορά να ξέρεις ότι αλλάζοντας τον τρόπο που κοιτάς τη ζωή, αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο πριν για σένα, ξαφνικά, ασχέτως αν μαθαίνεις πάρα πολύ ενέργεια, την ενέργεια θα τη βρεις. Γιατί ο παραγωγός, θα λέγαμε, που ανεβάζει όλο το έργο, το θεατρικό, ο παραγωγός είναι η ψυχή μας. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Ένα έργο χρειάζεται ορισμένα λεφτά για να ανέβει στο θέατρο. Έτσι δεν είναι? Δεν θέλει μόνο το σεναριογράφο, δεν θέλει μόνο τον πρωταγωνιστή, αλλά χρειάζεται και τον παραγωγό. Ο παραγωγός, αυτός που δίνει το κεφάλαιο, είναι η ψυχή σας. Να το ξέρετε αυτό. Ο άνθρωπος με μεγάλο κεφάλαιο μπορεί να ανεβάσει μεγάλο έργο. Ο άνθρωπος με μικρό κεφάλαιο, ξέρετε, δεν έχει ούτε ένα κουμπάρσο, είναι μόνος του και παίζει το δικό του ρόλο, μόνος του αποκομμένος. Έτσι, έτσι πάει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, λέει η Χριστίνα,
Πες μας αν θες για την αυριανή έκλειψη της Blue Red Paselinu. Blue Red Paselinu. Τώρα αυτά είναι, ξέρεις, ονομασίες που δίνουν τώρα οι άνθρωποι. Blue Red, επειδή πέφτει στο ίδιο μήνα, έτσι, κάθε φορά, και επειδή έχει μια ορισμένη έκλειψη της σελήνης, ονομάζεται ματηρή και μπλε, επειδή είναι τον ίδιο μήνα. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να διεισδύσουμε λίγο στο να αναλογιστούμε κάθε φορά που έχει μια πανσέλινος η ενέργεια. Η ενέργεια, να ξέρετε φίλοι μου, ότι έρχεται μέσω του αδένα, θα λέγαμε, πινεάλ, και κατεβαίνει και φτάνει σε ένα σημείο να μπορεί να μας διεγείρει ορισμένες, θα λέγαμε, ενέργειες μέσα μας και να μπορέσουμε εμείς να φτάσουμε σε κατανοήσεις συγκεκριμένες αν εργαζόμαστε πάνω με την ενέργεια της πασελίνου. Φυσικά όλοι ξέρετε ότι διωγγώνονται όλα τα αστρικά ρεύματα κάθε φορά που έρχεται πασέλινος, 3 μέρες μετά, 3 μέρες πριν και ακόμα και 5 μέρες μετά, 5 μέρες πριν για τους πιο ευαίσθητους. Και αρχίζουν τα εσωτερικά, θα λέγαμε, τουλάχιστον αστρικά ρεύματα που έχετε μέσα σας, που τα καταλαβαίνετε σαν συγκινήσεις, να αρχίζουν να βγαίνουν έξω και να αρχίζετε να τα βιώνετε, είτε σαν σενάρια, είτε ορισμένες φορές σαν να νιώθετε ότι η ενέργεια μέσα σας σας βγάζει ορισμένες συγκινήσεις από το παρελθόν τις περισσότερες φορές. Αυτό είναι γιατί γίνονται πιο ένταση και άρα είναι σαν να γινόμαστε επίσης πιο ευαίσθητοι. Ένας άνθρωπος λοιπόν μπορεί να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα με την έννοια να επεξεργαστεί τις ενέργειες και να ξέρει πώς να τις δουλεύει και να τις αναβαθμίσει και να τις αναλύει και να ανακαθορίζει. Άλλος άνθρωπος παρά γίνεται απλά ένα έρμεο των σεληνιακών, θα λέγαμε, οθήσεων και απλά τις παίζει σε σενάρια λίγο με μεγαλύτερη, θα λέγαμε, ένταση. Εμείς, γιατί μιλάω για ανθρώπους που υποτίθεται ασχολούνται και θέλουν την αυτογνωσία, καταλαβαίνετε ότι σας εξηγώ πάντοτε με την προϋπόθεση ότι σας αρέσει και θέλετε να αναβαθμιστείτε. Σας εξηγώ και σας μιλώ πάντοτε και όταν λέω πρέπει, το πρέπον λέω είναι για αυτούς όταν έχουν την κατένθεση που σας μιλάω. Αυτά που λέω εγώ δεν είναι η μόνη αλήθεια, είναι η αλήθεια για εκείνους, έτσι, που πρέπει, σε εισαγωγικά, δηλαδή να έχουν την πρέπον συμπεριφορά για να φτάσουν σε μια αναβάθμιση του εαυτού τους. Έτσι, για αυτή την κατηγορία μιλάω. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες ανθρώπων που δεν θέλουν, θα λέγαμε, αυτή την αναβάθμιση, που δεν θέλουν τις δοκιμασίες, που δεν θέλουν την εσωτερική εργασία. Το καταλαβαίνουμε αυτό, έτσι. Κάθε φορά λοιπόν που σας λέω ότι πρέπει, να ξέρετε ότι μιλάω για την πρέπουσα συμπεριφορά για εκείνους που έχουν αυτή την κατεύθυνση. Για εσάς φίλοι μου που δεν έχετε αυτή την κατεύθυνση, αυτά που ακούτε, έτσι, δεν χρειάζεται να τα παίρνετε με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, ότι πρέπει να το κάνετε. Και αυτό είναι το μεγάλο λάθος, έτσι σε εισαγωγικά, των θρησκειών που φτάσαν σε ένα σημείο να πρέπει να δώσει στον άνθρωπο να το κάνει αναγκαστικά. Οπότε αυτό λειτουργήσε σαν αντίβαρο, σαν ελαττήριο και ο κόσμος έχει φτιάξει μια αντίσταση τόσο πολύ στη θρησκεία γιατί τον πίεσε πάρα πολύ. Έχει φτιάξει μια αντίσταση από τότε που οι θρησκείες ξεκινήσαν να θέλουν να κυριαρχούν πάνω στον άνθρωπο. Και από τότε που απλά οι διδασκαλίες δεν δινόντουσαν με την έννοια να μπορεί κάποιος να θέλει να τις ακολουθήσει ή αν θέλει να μην την ακολουθήσει, αλλά μέσα από τις ιδέες και τους πολέμους ξεκινήσαν να χειραγωγούν τον κόσμο γιατί χάσαν το νόημα και νομίζαν ότι άμα γίνουν περισσότεροι, βλέπετε το 3D, η 3D κατάσταση, το άμα γίνουμε πιο πολύ. Έτσι δουλεύει η 3D κατάσταση. Όμως, στον άνθρωπο που δεν θέλει να παραμείνει, θα λέγαμε, σαν πρόβατο, έτσι, απλά να έχει, θα λέγαμε, τον χριστιανισμό ή τον ισλαμισμό ή οτιδήποτε να κυβερνάει τον κόσμο, αλλά αυτός να είναι απλά ένα πρόβατο, για αυτόν τον άνθρωπο δεν τον νοιάζει πώς οι άλλοι άνθρωποι πιστεύουν, τους αφήνει να πιστεύει ο καθένας ό,τι θέλει, αλλά αυτός έχει τις δικές του πεποιθήσεις, έτσι, εμπειρικά, γιατί τις έχει ερευνήσει και τις έχει κάνει πράξη και τις έχει κάνει καθημερινότητα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Έτσι πάει λοιπόν, φίλοι μου. Όλη αυτή η ανισορροπία που υπάρχει και το μίσος για τις θρησκείες είναι γιατί συγκεκριμένοι άνθρωποι τους δώσανε με βία στον κόσμο, η βία γύρισε ανάποδα, ο κόσμος έφυγε από αυτό το πράγμα, αυτός που έμεινε στις θρησκείες το πήρε πολύ διαστρεβλωμένα λόγω της βίας που του κάνα στο μυαλό του,
Οπότε φτάσανε να δημιουργηθούν τζιχαντιστές, ιστορίες, τον Ατάουλ, να σκοτώνουν ο ένας τον άλλον, ακριβώς γιατί τους βιάσαν το μυαλό με τη θρησκεία και δεν τους αφήσανε στην κανονική εξελικτική τους κατάσταση να έρθει η συνειδησιακή αυτοπραγμάτωση. Παραβιάσαν τα παιδάκια από μικρά με το να μάθουν εκείνο, με το να μάθουν το άλλο, με το να μάθουν εκείνο, τον άνθρωπο να το μάθουν, να κάνεις να παντρευτείς, να κάνεις να δείξεις και τον βάλανε σε τέτοιο ζυγό, λες και ήταν ζώα, που τώρα που ο άνθρωπος, θα λέγαμε, αρχίζει και αφυπνίζεται, πετάει τα δεσμά, όπως είπαμε στην αρχή, από πάνω του. Έτσι. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Οτιδήποτε κάνουμε με το ζόρι θα φέρει τη δική του την αντίσταση. Άρα δεν φταίνει οι διδασκαλίες. Δεν φταίνει οι διδασκαλίες, φίλοι μου, αλλά βλέπετε, ο άλλος ζει στην Ελλάδα και θέλει να μάθει της Ανατολής. Ο άλλος ζει στην Ανατολή και θέλει να μάθει της Ελλάδας. Ο άλλος ζει στη γη, στη χώρα του και θέλει να πάει σε άλλη χώρα. Ο άλλος σε άλλο πλανήτη. Ο άλλος ζει εκεί πέρα και όλοι θέλουν να φύγουν. Όλοι θέλουν να φύγουν από πού? Από πού θέλουν να φύγουν, νομίζετε? Θέλουν να φύγουν από εκεί που θα ξαναγυρίσουν μετά. Γιατί θα ακολουθήσουν το DNA, σας είπα, όπισθεν, για να πάνε στην πηγή. Οπότε πρέπει σιγά σιγά να γυρίζουμε πίσω. Συνειδησιακά, σας ξαναμιλάω. Έτσι. Και πάοτε λοιπόν, αυτό το να πάω να φύγω, να πάω να φύγω, επειδή δεν μπορώ να το χειραγωγήσω, θα έρθει η ώρα που θα σας κάνει να ξαναγυρίσετε πίσω για να κλείσει ο κύκλος. Έτσι πάει αυτό το πράγμα λοιπόν, φίλοι μου. Και αν εσείς δεν αγαπήσετε τον εαυτό σας, επειδή αγαπήσατε τον άλλον, θα έρθει η ώρα να αγαπήσετε τον εαυτό σας. Και αν δεν αγαπήσετε τη χώρα σας, επειδή αγαπήσατε μια άλλη, θα έρθει η ώρα και θα ξαναγαπήσετε τη χώρα σας. Αναγκαστικά. Και αν εσείς δεν αγαπήσατε τη γη και θέλετε να πάτε σε ένα άλλο πλανήτη, θα έρθει η ώρα να αγαπήσετε τη γη. Αλλιώς δεν θα τα καταφέρετε. Και αν εσείς δεν αγαπήσατε τη ζωή, θα έρθει η ώρα και θα αγαπήσετε τη ζωή, εσείς που θέλατε να φύγετε και να αυτοκτονήσετε. Έτσι συμβαίνει, φίλοι μου. Έτσι είναι ο κύκλος. Απλά στην αρχή είπαμε, επειδή είμαστε στην άγνοια, όλοι δεν καταλαβαίνουμε την αξία των υποσυνείδητων ψυχικών μας καταστάσεων που μας έκανε να γεννηθούμε κάτω από συγκεκριμένα μοτίβα. Και πάμε όλοι να τα αλλάξουμε. Πάμε να τα αλλάξουμε γιατί δεν μπορούμε να τα χειραγωγήσουμε. Γιατί δεν μπορούμε να δούμε την αξία. Γιατί ακόμα είμαστε άνθρωποι που τραυματιζόμαστε. Πρέπει να μάθουμε τη θεραπεία. Λέει η Εύα, όσο ο άνθρωπος, τα λέγαμε, ξυπνάει, τόσο δεν θα θέλει να βιώνει πόνο. Δεν θα χρειάζεται να μαθαίνει με τέτοια πόνωση, με σενάρια πόνο. Είναι φυσικό. Όσο ο άνθρωπος ξυπνάει, σημαίνει ότι έχει χειραγωγήσει τον πόνο. Όσο ο άνθρωπος δεν έχει χειραγωγήσει τον πόνο, τόσο πόνος θα έρχεται. Και όσο θα φυλάγεσαι, τόσο θα σου έρχεται. Και όσο θα θες να ζεις στην ασφάλεια, τόσο ανασφαλής θα νιώθεις. Και όσο θα θες να δημιουργήσεις τεχνολογία, θα έρχεται ξαφνικά κάτι και θα στα διαλάει όλα. Γι' αυτό γίνονται καταστροφές. Άρα, για να έρθει η ώρα να φύγει ο πόνος, πρέπει εμείς συνειδησιακά να έχουμε φτάσει σε εκείνο το επίπεδο. Οτιδήποτε υπάρχει στη ζωή μας είναι γιατί ακόμα χρειάζεται. Από τη στιγμή που το συλλογικό το κρυσταλώνει, σημαίνει ότι είναι ιερό. Ό,τι και να είναι, ακόμα και καταστροφή να είναι, ακόμα και να καούμε, ακόμα και ένας μετεωρίτης να έρθει πάνω μας και να πέσει, από τη στιγμή που έχει κρυσταλωθεί, πάει να πει ότι το συλλογικό υποσυνείδητο είπε ναι. Και εσείς ανήκετε μέσα. Και εσείς συμφωνήσατε σε αυτό. Ασχέτως αν δεν το καταλαβαίνετε. Για οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή σας, έχετε συμφωνήσει. Και όλοι έχουμε συμφωνήσει. Συμφωνήσει. Συντονιστεί. Ομοιοκραταστεί. Γιατί πρέπει να πάρετε αυτή την εμπειρία. Είτε μακριά σας, σαν τον Τηλέμαχο, θα λέγαμε, που βλέπει από μακριά τη μάχη, είτε μέσα σας. Η μάχη να γίνεται και να τη ζείτε σαν τον Οδυσσέα. Το καταλάβατε. Με σκοπό όμως, έτσι. Να πάτε και να γυρίσετε στην Πινελόπη σας, που σας περιμένει εκεί. Καταλάβατε. Έτσι πάει λοιπόν, φίλοι μου, κοιτάξτε αυτό το πράγμα που σας λέω. Ξέρω και πάλι σας ξαναλέω ότι για μερικούς ακούγεται περίεργο, όμως αυτά τα πράγματα που σας λέω τώρα είναι για τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν το βήμα. Για τους ανθρώπους πρέπει να θυσιάσουν το φόβο. Για τους ανθρώπους πρέπει να θυσιάσουν τον πόνο. Εσείς τον αγαπάτε τον πόνο. Τον αγαπάτε πάρα πολύ τον πόνο. Πάρα πολύ και το φόβο, πάρα πολύ. Το κρατάτε έτσι γερά, δεν μπορείτε να τον αφήσετε να φύγει. Όσο και να λέτε ότι τον θέλετε, δεν είστε ικανοί να τον αφήσετε, γιατί αγαπάτε πάρα πολύ αυτό το ρόλο σας, τον κακόμενο, τον τραυματικό. Το βλέπετε, γιατί τόσο καιρό σας έχει βοηθήσει. Να είστε κακομύριδες, να μην έχετε ευθύνη. Γι' αυτό σας ξαναλέω. Όταν θέλετε να διώξετε τον πόνο, θα πρέπει να πείτε, ξέρεις κάτι, φύγε πόνο, δεν σε θέλω άλλο. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Όλοι θέλουν να φύγει ο πόνος, όλοι θέλουν να φύγει η βία. Μα πώς θα φύγει κάτι, αφού το κρατάτε με τα χέρια. Ξέρετε γιατί το μισείτε, γιατί δεν το θέλετε, γιατί δεν το δίνετε αξία. Γι' αυτό
Όταν πάτε στα παιδιά σας και τα αποκληρώσετε, τα παιδιά σας θα γυρίσουν εναντίον σας και θα σας κυνηγάνε. Αυτά τα πράγματα πρέπει να μάθουμε να τα αγκαλιάσουμε, να καταλάβουμε την αιτία. Να καταλάβουμε την αιτία. Μόλις καταλάβουμε την αιτία, μόλις τα αγκαλιάσουμε, αντί να τα διώχνουμε, μόλις τα αγκαλιάσουμε, καταλάβουμε για ποιο λόγο ρε παιδί μου είσαι έτσι. Έτσι δεν κάνετε στους ανθρώπους σας. Έτσι δεν κάνετε. Γιατί όλοι θέλετε να φύγετε. Οι ίδιοι επιστήμονες τι κάνουνε όταν υπάρχει μια θεραπεία ή μια αρρώστια, τι κάνουνε. Με τι ασχολούνται οι επιστήμονες από τη στιγμή που δούνε ότι υπάρχει ένας ιός. Πάνε και φεύγουνε. Δεν ασχολούνται με τον ίδιο τον ιό, να βγουν μέσα από τον ιό, να βρουν μέσα από τον ιό τη θεραπεία. Τις έρευνες πού την κάνουνε. Δηλαδή είναι ο ιός, ξέρω εγώ εδώ πέρα και λένε πάνε να κάνουμε τις έρευνες εμείς κάτω στη θάλασσα να κάνουμε μπάνιο. Με τον ιό δεν ασχολούνται. Έτσι, αν θέλετε να γίνετε θεραπευτές, είναι δυνατόν να μην ασχοληθείτε με αυτό που λέτε πρόβλημα. Γιατί μέσα στο πρόβλημα υπάρχει λύση. Το καταλαβαίνετε. Μέσα στη βία υπάρχει έλλειψη βίας. Μέσα στον πόνο υπάρχει έλλειψη πόνου. Όσο παράλογο και αν σας φαίνεται, σας έχω πει. Κάντε το κάτι δικό σας για να απελευθερωθείτε από αυτό. Όσο δεν το κάνετε δικό σας, δεν παίρνετε την ευθύνη σας απέναντι σε αυτό. Οπότε δεν παίρνετε την αξία, δεν παίρνετε το μάθημά σας απέναντι σε αυτό. Και εφόσον έχετε αρνητική πολικότητα, η πολικότητα είτε είναι αρνητική είτε είναι θετική, σημαίνει μαγνητισμό. Πρέπει να το καταλάβετε, σημαίνει μαγνητισμός. Ό,τι δεν το θέλω, γι' αυτό σας λέμε, μη μισείτε τον πόλεμο για να φύγει ο πόλεμος. Δεν πάει να πει ότι επειδή μισείτε τον πόλεμο θα φύγει ο πόλεμος. Όχι. Αγαπήστε την ειρήνη, αλλά μη μισείτε τον πόλεμο. Έτσι δεν είναι. Είναι ακριβώς φυσική. Είναι ακριβώς φυσική. Αυτό σας λέω. Είτε ο πόλεμος είναι αρνητικός, θετικός, έτσι δεν είναι. Από τη στιγμή που πολλώνεται θετικά και ο πόλεμος αρνητικός. Πολλώνεται θετικά, η βία αρνητική. Πολλώνεται θετικά, όλοι πολλώνονται θετικά και όλα τα άλλα είναι άσχημα που δεν θέλουν τη ζωή τους. Αυτό δεν δημιουργεί ρεύμα. Ρεύμα σαν την μπαταρία. Πηγαίνει, έρχεται. Σας κρατάει εκεί δεμένους. Είναι δέσιμο, απλά δεν το ξέρετε. Για να φύγει το δέσιμο από το πόλο που έχετε, το οχτάρι που δημιουργείται ανάμεσα στο θετικό εσάς και στο κακό το άλλο. Στο θετικό εσάς και στο κακό το άλλο. Στο θετικό εσάς και στο κακό το άλλο. Πάντα κρατάτε δεσμούς. Πάντα κρατάτε δεσμούς. Όσο το ουδετεροποιείτε, δηλαδή καταλάβετε στην πραγματικότητα, δεν είναι ούτε θετικό ούτε αρνητικό. Τόσο αυτόματα χάνονται τα δεσμά. Εκείνα που έχετε φτιάξει με τη χαμηλή πολικότητα, το μαγνητισμό. Και έτσι λοιπόν, φίλοι μου, απλά θα υπάρχει, αλλά δεν θα σας ακουμπά. Θα υπάρχει ο πόνος, αλλά δεν σας ακουμπά. Με όσα πράγματα στη ζωή σας τώρα υπάρχουν και δεν σας ακουμπάνε, αυτό συμβαίνει. Γιατί είστε ουδέτεροι προς αυτά. Και αυτό συμβαίνει. Οτιδήποτε στη ζωή σας συμβαίνει, κάθε στιγμή είναι για αυτόν τον λόγο. Βλέπετε, δεν σας ακουμπάνε όλα τα πράγματα. Γιατί δεν σας ακουμπάνε τα άλλα. Γιατί τυχαία το άλλο δεν σας ακουμπάει. Τυχαία το άλλο δεν σας ακουμπάει. Τυχαία και τον άλλο τον διπλανό τον ακουμπάει. Τον κλέβουν, τον ληστεύουν, αρρωσταίνει, κολλάει ιούς, κερδίζει λαχείο. Ο καθένας έχει τον ομοιοκρατασμό του. Γιατί νομίζετε ότι σας ακουμπάει. Γι' αυτό σας λέω. Όσο δεν τροπείτε την κατάσταση, τόσο θα σας εκείνη τη συχνότητα που αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα που είναι σε χαμηλή δόνηση απλά δεν θα συμμετέχουν σε εκείνο το επίπεδο που βρίσκεστε. Σας είχα πει με την πολυκατοικία. Όσο ανεβαίνετε ορόφους, τόσο δεν θα μπορούν εκείνοι που δεν έχουν τους δικούς τους ορόφους συνειδητά το δικό τους ασανσέρ να ανεβούν, δεν θα μπορούν να ανέβουν εκεί πέρα. Το καταλαβαίνετε αυτό. Άρα λοιπόν λέει η Εύα, ο πόνος είναι ένα σημάδι ότι συνδυσιακά δεν είναι ανώτερο το επίπεδο ακόμα. Φυσικά. Ο πόνος που υπάρχει λοιπόν είτε μέσα μας, είτε έξω μας, είτε σε όλη την κοινωνία, υπάρχει να μας δείξει ακριβώς ότι κάτι δεν πάει με την αρμονία. Okay. Αυτό μας δείχνει ο πόνος. Γι' αυτό σας έχω πει, τι λέω συνέχεια και σε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται, λέω αγαπημένε μου πόνε, σε ευχαριστώ τόσο καιρό που τόσο καιρό μου έδειχνες ότι εγώ ζούσα δυσαρμονικά. Αγαπημένε μου πόνε που τόσο καιρό με βοηθούσες και εγώ δεν ήξερα ότι με βοηθούσες και πήγα να σε αποφύγω. Αγαπημένε μου πόνε που ήσουν το μάθημα. Που αν δεν υπήρχες, εγώ δεν θα ήξερα πού να σταματήσω. Και θα υπήρχε ασυνδοσία, δεν θα υπήρχε μέτρο. Θα υπήρχε μια καταρροή ως προς το κακό και στη διάλυση, χωρίς να μου δίνει συμπτώματα, να αλλάξω. Να μου πει, stop, κοίτα, δες, ψάξε, διαλύεσαι, καταστρέφεσαι, καίγεσαι, ανακυκλώνεσαι. Δεν είναι ωραίο να είστε συμφιλειωμένοι με οτιδήποτε υπάρχει στη ζωή σας. Δεν είναι ωραίο. Αυτή είναι η μέση συμφιλίωση. Αυτό κάνει ένας γκουρού.
Αυτό κάνει πνευματικός. Συμφιλιώνεται, γιατί τι βλέπει? Βλέπει τα πράγματα μονοθεϊστικά. Απ' τη μονή θέα. Γίνεται σύμπαν. Και τώρα θα σας πω αυτό. Ο μικρόκοσμος, ο άνθρωπος, δεν μπορεί να καταλάβει το σύμπαν. Πρέπει να γίνει μεγάκοσμος να καταλάβει το μικρόκοσμο. Έτσι, πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Ο μικρόκοσμος, ο εαυτός μας, πρέπει να γίνει μεγάκοσμος. Μόλις γίνει μεγάκοσμος, θα καταλάβει το μικρόκοσμο. Και θα δει ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι τέλεια. Και τότε ο μικρόκοσμος, αφού έχει γίνει πριν μεγάκοσμος, θα καταλάβει και εκείνος το μεγάκοσμο, γιατί θα τον δει να υπάρχει μέσα του. Αυτό είναι, έτσι, η αντανάκλαση που εμείς παίζουμε σε κάθε πραγματικότητα. Λοιπόν, έχουμε μια άλλη ερώτηση. Γιατί περάσαμε τη μία ώρα. Λέει λοιπόν η Γαβριέλα. Κάτσε, έχουμε μια άλλη ερώτηση πιο πάνω. Okay. Λοιπόν, πρέπει να φτάσουμε, η Γαβριέλα, πρέπει να φτάσουμε στη ρίζα του βασανιστηρίου μας, να το αντιμετωπίσουμε για να μπορέσουμε να το διαλύσουμε. Ακούτε λοιπόν τις λέξεις. Διαλύω. Έτσι σας έχω πει την οδεία. Αν κάτι, σαν σενάριο εδώ που παίζουμε, δεν το ανεβάσουμε στον Δία, έτσι, για εκεί να το λύσουμε, γιατί είναι κόμπος, το καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει. Τι σας έχω πει? Ότι όταν μπαίνουμε στο τέταρτο τσάκρα, είναι το κάτω διαφραγματικά τα τσάκρα και έχει το φράγμα που μετά μπαίνουμε στον αέρα, στο κοσμικό, στον εθέρα, στο Δία μας. Έτσι δεν είναι? Άρα όταν κάτι θέλω να το διαλύσω, τι πρέπει να κάνω? Η επιστήμη το διαλύει με τεχνολογικά μέσα. Εμείς πρέπει να το διαλύσουμε με τα δικά μας τα μέσα. Τότε θα το φτάσουμε σε εκείνη την πρωτοπλασματική του κατάσταση και θα δουλέψει η αλχημία. Αυτό σημαίνει αλχημία. Αυτό είναι εσωτερική αλχημία και αυτό κάνανε οι αλχημιστές. Η αλχημία βασίζεται σε κάτι, επειδή το φτάνει σε εκείνη την κατάστασή του, έτσι τη μορφογενετική, όπου από εκεί πέρα μετά μπορείς να το αλλάξεις και να γίνει κάτι άλλο. Και να γίνει ομόνιδος χρυσός. Το καταλαβαίνετε και σιγά σιγά η επιστήμη αρχίζει και το βρίσκει αυτό το πράγμα. Γιατί δουλεύει με τι άλλο? Με τις συχνότητες, με τις δονήσεις, που οι δονήσεις, τα λέγαμε, είναι αυτές που φτιάχνουν αυτό το φαινομενική, τη φαινομενική κίνηση ότι ο κόσμος κινείται. Καταλάβατε, είναι πιο πίσω από την κίνηση οι δονήσεις, τα λέγαμε. Αν και είναι και ίδιες κίνηση, έτσι είναι ένα κλικ πιο μέσα. Και τώρα που δουλεύουμε τις συχνότητες και τις δονήσεις, η τεχνολογία, θα δείτε πώς μπορεί να φτιάξει την τηλεμεταφορά. Συγκεκριμένες δονήσεις, όταν τις βαράμε πάνω σε ένα συγκεκριμένο, σε μια συγκεκριμένη μορφή, έτσι, η μορφή τίνει να έρθει σε εκείνη τη δόνηση, έτσι, και να πάρει εκείνη την τιμή. Ας πούμε, τι θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι? Θέλουν να τηλεμεταφέρουν ένα μήλο από εδώ εκεί. Τι θα πρέπει να κάνουν? Θα πρέπει να μετρήσουν συνεχόμενα τη δόνηση που έχει σε εκείνη την χρονική και τη χωρική στιγμή το μήλο. Έτσι. Και μετά να μετρήσουν τη δόνηση εκείνη την ώρα που έχει το μήλο σε μια άλλη χωροχρονική στιγμή. Αυτές, αν καταλάβουμε και έχουμε τέτοια τεχνολογία, ώστε να μπορούμε να μετρήσουμε το μήλο εδώ πέρα στο ένα μου χέρι και το μήλο εδώ πέρα στο άλλο μου χέρι, τι δόνηση έχουν, θα δουν ότι στην πραγματικότητα διαφέρει η δόνηση. Και μετά, μόλις αυτό το μήλο που είναι εδώ το χτυπήσουν και αρχίσουν και το χτυπάνε με τη δόνηση του μήλου που είναι εδώ, θα δουν ότι το μήλο θα αρχίσει ξαφνικά να αιωρείται, να αιωρείται, να αιωρείται ή κατευθείαν να έρθει εδώ. Τσακ, και να μπει σε αυτό το χέρι. Τώρα σα το λέω απλά, για να καταλάβετε ότι αυτό το πέρα το πράγμα το κάνουμε και εμείς όταν θέλουμε συνειδησιακά να φύγουμε εκτός σώματος, όταν θέλουμε συνειδησιακά να μπούμε σε έναν άλλο που είναι μακριά, όταν θέλουμε να ασκήσουμε μια τηλεπάθεια πάνω σε κάποιον, όταν θέλουμε να κάνουμε το remote viewing, έτσι, και πολλά άλλα πράγματα που έχετε ακούσει, έτσι, των διαστητικών μας δυνάμεων. Λοιπόν, έχουμε άλλη ερώτηση, γιατί πήγε 10:30, κλείσαμε μια ωρίτσα και σήμερα τα καταφέραμε. Λοιπόν, αν δεν έχουμε άλλη ερώτηση, γράψε Κώστα, μην αφήσουμε κανένα, γιατί όλο αφήνουμε μερικούς παραπονεμένους. Λοιπόν, γεια σου Βέρα από την Γερμανία, σε χαιρετώ και εγώ. Φίλοι μου, ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Όποιους έτσι τους αρέσει, μπορούν να κοινοποιήσουν το βίντεο, έτσι, να κάνουμε μια συνδημιουργική προσπάθεια, έτσι, ένα μοίρασμα. Έτσι σας είπα, η ζωή δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μοίρασμα. Ο Θεός ο ίδιος, λέω, και με όλο το σεβασμό, έτσι, και τη συγχώρια,
Και ο Θεός ο ίδιος δεν ήθελε τη μοναξιά, γι' αυτό έφτιαξε λοιπόν τον κόσμο. Ο κόσμος γίνεται μέσω του μοιράσματος. Αν εγώ δεν μοιραζόμουν την ίδια πραγματικότητα με εσάς, τις ίδιες πραγματικότητες με εσάς, δεν θα υπήρχαμε, δεν θα συνεπήρχαμε σαν εαυτοί. Θα υπήρχε μόνο ένα και το αυτό. Ένα μηχανικό, συνδυσιακό πράγμα που το λέγαμε κόσμος. Η δυνατότητα λοιπόν που έχουμε όλοι μας να έχουμε τον εαυτό μας είναι γιατί μπορούμε και συνδημιουργούμε, μοιράζουμε και έχουμε αυτή την ωραία, θα λέγαμε, την πιο ωραία από όλες τις αρετές και τις αξίες που μας έχει δώσει ο Θεός, να μπορούμε να δουλεύουμε συνδημιουργικά. Πέρα το ατομικό μας, να μπορούμε να μοιραζόμαστε πραγματικότητες. Λοιπόν, φίλοι μου, κοινοποιήστε, εσείς που θέλετε και σας άρεσε. Τις Κυριακές κάνουμε τις διαλέξεις, κάνουμε και τα ατομικά σεμινάρια. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ειρήνη σε όλους σας. Και... Okay.